Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Εγώ είμαι πάλι. Δεν θα με ξεφορτωθείτε από εδώ μέχρι να κάνετε subscribe στο Gilgamesh. Καταλάβατε, κολόπεδα? Δεν το πιστεύω ότι είναι ακόμα ζωντανός. Γεια σου όλους, είμαι ο Gilgamesh και σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο το οποίο πολλοί από εσάς μου ζητάτε εδώ και καιρό, και αυτό είναι οι προβλέψεις μου για τα bounties του πληρώματος του Luffy μετά από το τέλος του Wano. Όπως μετά από κάθε σημαντικό arc, όλοι περιμένουμε πως τα bounties των Straw Hats θα ανέβουν δραματικά μετά από τις μεγάλες μάχες του Wano, και αυτό προκαλεί πολλά ερωτήματα γενικά, όπως ως πόσο μεγάλη απειλή τους βλέπει η παγκόσμια κυβέρνηση και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει το bounty του κάθε μέλους του πληρώματος. Πάμε λοιπόν να τους δούμε έναν ξεχωριστά, αναλύοντάς τους λίγο. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, επειδή για να βλέπεις αυτό το βίντεο σίγουρα σου αρέσουν τα anime και τα manga, αυτή τη στιγμή τρέχω ένα giveaway στο Instagram, στο οποίο μάλιστα μπορείς να κερδίσεις μια Funko Pop φιγούρα του Kurogiri, ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας από το My Hero Academia, όπου είναι και ένα από τα αγαπημένα μου anime προσωπικά. Για παραπάνω πληροφορίες στο πώς να πάρεις μέρος, τσέκαρε το σύνδεσμο στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα like γιατί βοηθάει πολύ το κανάλι, όπως και να κάνεις μια εγγραφή γιατί θέλουμε μόλις 400 ακόμα για να φτάσουμε το μεγάλο στόχο των 5.000 εγγραφών. Στο One Piece τα bounties είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλά ένας τρόπος για να καταλάβεις πόσο δυνατός είναι ένας χαρακτήρας. Συνήθως όσο μεγαλύτερο bounty έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη απειλή είναι και για την παγκόσμια κυβέρνηση. Μετά από όλα αυτά που έχει κάνει ο Λούφι και το πλήρωμά του, έχουν γίνει επιτέλους ένα κρου παγκοσμίας φήμης. Κάτι που όλοι περιμέναμε να γίνει από την αρχή του One Piece. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κιόλας ότι θα σταματήσουν εκεί. Με το που τελειώσει το arc του Wano και όλος ο κόσμος του One Piece μάθει ότι οι Straw Hats είχαν πάρα πολύ βασικό ρόλο στην ήττα 2 Yonkos, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα bounty τους θα εκτοξευτούν. Αναλόγως κιόλας και πώς θα δημοσιεύσει τις πληροφορίες ο Big News Morgans, οι Straw Hats θα μπορούσαν να καταλήξουν να είναι το πλήρωμα με το μεγαλύτερο συνολικά bounty στον κόσμο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρουν τις θέσεις και από τους Beast και από τους Big Mom Pirates. Η μόνη ερώτηση που μένει να απαντήσουμε είναι το πόσο ακριβώς θα είναι τα bounties τους. Αφότου νίκησαν τον Doflamingo και το πλήρωμά του πίσω στην Dressrosa, όλα τα bounties από όλα τα μέλη του κρου του Luffy ανέβηκαν κατά 50 εκατομμύρια berries, όσο σημαντικές πράξεις και άμα κάνανε σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Εφόσον λοιπόν οι Straw Hats πλέον βοήθησαν έτσι ώστε να κερδίσουν 2 Yonko crews, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο το κάθε bounty ξεχωριστά να ανέβει κατά 100 εκατομμύρια έξτρα. Κάντε sub! Για τον κάθε Γιόγκο που κερδίσανε. Άρα, εφόσον κέρδισαν 2 Γιόγκο ξεχωριστά, πιστεύω πως είναι δίκαιο όλα τα μέλη του κρου να πάρουν μια στάνταρ αύξηση των 200 εκατομμυρίων berries στο προσωπικό τους bounty. Ξεκινώντας με το καπετάνιο μας λοιπόν, όσον αφορά το bounty του, αυτό ήδη ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, και εφόσον πλέον πολέμησε την Big Mom στα ίσα και κατάφερε να νικήσει το πιο δυνατό πλάσμα στον κόσμο του One Piece, τον Kaido, πιστεύω οτιδήποτε και να συμβεί από εδώ και πέρα, ως το bounty του θα πρέπει πραγματικά να εκτοξευτεί στη στρατμόσφαιρα. Ο ίδιος ο Kaido αυτή τη στιγμή έχει ένα bounty το οποίο φτάνει τα 4,6 δισεκατομμύρια berries. Βέβαια δεν πιστεύω πως ο Luffy θα πρέπει να ξεπεράσει αυτό το bounty ακόμα, καθώς δεν το αξίζει ακριβώς, μιας και δεν κέρδισε τον Kaido ένας εναντίον ενός, καθώς είχε πάρα πολύ βοήθεια από πολλούς ακόμα χαρακτήρες και σε όλες τις μάχες που τον πολέμησε μόνος του ο Luffy έχασε. Προφανώς ο Morgans μπορεί να αγνοήσει όλες αυτές τις πληροφορίες βέβαια και μπορεί να γράψει στις εφημερίδες κάποιο ψέμα ότι η μάχη ήταν ένας εναντίον ενός, κάτι το οποίο προφανώς θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το bounty του Luffy. Βέβαια, ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο μπορεί να αυξηθεί το bounty του Luffy πάρα πολύ είναι το αν η παγκόσμια κυβέρνηση θα καταφέρει να μάθει ότι ο Luffy έκανε awaken το φρούτο του. Μην ξεχνάμε ότι ήδη προσπάθησε να τον δολοφονήσουν έτσι ώστε να το γλιτώσουν αυτό από το να γίνει, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτός ο πράκτορας της CP0 που είχαμε δει στην Onigashima δεν έχει καταφέρει να τους το αναφέρει. Οπότε, με όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν, πιστεύω πως το bounty του Luffy μετά το τέλος του Wano δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 4 δισεκατομμύρια berries, και επειδή ο Όντα μας έχει συνηθίσει στο να παίζει με τους αριθμούς και λόγω της σχέσης που έχει τον Γκόμου με τον αριθμό 56, θα πω ότι το τελικό bounty του Λούφι μετά από το Wano θα είναι στα 4 δισεκατομμύρια berries, 56 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, κάπου εδώ να πω ότι δεν έχω ιδέα πώς να διαβάζω τόσο μεγάλους αριθμούς, οπότε αυτό το 56 εκατομμύρια που είπα παίζει να είναι τέρμα λάθος. Γι' αυτό να διαβάζετε τα μαθηματικά σας. Συνεχίζουμε με το αγαπημένο μου μέλος του πληρώματος, και αυτό βέβαια είναι ο ξυφομάχος μας ο Ζόρο, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κερδίσει πάρα πολλούς αντιπάλους στο Wano και κατάφερε μάλιστα να τραυματίσει και πολύ σοβαρά τον Kaido κατά τη διάρκεια της μεγάλης μάχης στην Ταράτσα, αλλά προφανώς το πιο σημαντικό πράγμα που κατάφερε σε αυτό το arc είναι το να κερδίσει τον King. Όταν ο Λούφι κέρδισε τον Κατακούρι, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι της Big Mom, όπως είχαμε δει στο Whole Cake Island, το bounty του Λούφι ανέβηκε κατά 1 δισεκατομμύριο. Βέβαια, σε όλη αυτή την αύξηση μπορεί να οφείλεται στο ότι ο Λούφι κέρδισε και τον Κράκι
hacker ταυτόχρονα, αλλά όπως ξαναείπα, ο Κατακούρ ήταν το δεξί χέρι της Big Mom, η οποία προφανώς είναι ένας γιόνκο όπως είναι και ο Kaido. Τώρα λοιπόν που ο Zoro κέρδισε το δεξί χέρι ενός γιόνκο, του Kaido συγκεκριμένα, πιστεύω πως το bounty του θα ανέβει σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Βέβαια πιστεύω ότι θα ανέβει ίσως λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το bounty ενός πολύ συγκεκριμένου σεφ. Πιστεύω λοιπόν πως το bounty του Zoro θα φτάνει τα 1,340 δισεκατομμύρια berries. Συνεχίζουμε με την πρώτη γυναίκα του κρου, την αγαπημένη μας Νάμι, της οποίας η πιο σημαντική στιγμή στο Wano ήταν όταν κατάφερε να αποτελειώσει την ulti. Παρόλο που η Big Mom μπορεί να κάνει την περισσότερη ζημιά, η Νάμι ήταν αυτή που της έκανε το τελειωτικό χτύπημα και συνήθως αυτό είναι που μετράει όσον αφορά την αύξηση των bounties. Άρα πιστεύω ότι μαζί με τα 200 εκατομμύρια που ανέφερα πριν, το bounty της Νάμι θα πάρει άλλα έξτρα 50 εκατομμύρια berries, καθώς κατάφερε να κερδίσει ένα μέλος στον Tobi Roppo. Άρα πιστεύω ότι το bounty της Νάμι θα φτάσει στα 266 εκατομμύρια berries. Συνεχίζουμε στη λίστα με το sniper του πληρώματος, προφανώς αναφέρομαι στον Θεό Ουσόπ, ο οποίος γενικά μας είχε απογοητεύσει λίγο στο Wano καθώς δεν έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Και μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, εξαιρώντας τα 200 εκατομμύρια που ανέφερα πριν, πιστεύω πως το bounty του δεν θα ανέβει καθόλου προς το παρόν. Ο Ουσόπ δεν είχε κάποια σημαντική στιγμή στο Wano, αλλά όλοι ξέρουμε πως θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του Elbaf. Το bounty του Ουσόπ λοιπόν πιστεύω ότι θα φτάσει στα 400 εκατομμύρια berries. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον μάγειρα του κρου, τον Σάντζι προφανώς, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει έναν All-Star των Beast Pirates όπως έκανε και ο Zoro. Ο All-Star που κέρδισε λοιπόν, ο Queen, είχε και αυτός ένα bounty πάνω από ένα δισεκατομμύριο berries, άρα πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα κάνει το bounty του Σάντζι να ξεπεράσει και αυτού τα 1 δισεκατομμύρια berries, απλά πιστεύω ότι θα είναι ελάχιστα κάτω από του Zoro, έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτό το κωμικό στοιχείο που έχουν μεταξύ τους, όσον αφορά το ποιος είναι ο πιο δυνατός από τους δύο, συγκριτικά με το ποιος έχει το μεγαλύτερο bounty. Το bounty του Σάντζι λοιπόν, πιστεύω ότι θα φτάσει τα 1,330 δισεκατομμύρια berries. Επόμενος λοιπόν είναι ο αγαπημένος μας γιατρός, ο Tony Chopper, ο οποίος όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολα περνάει με τα bounties του. Όσο και αν ο Chopper αξίζει να πάρει ένα αληθινό bounty για πρώτη φορά, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Oda να σταματήσει αυτό το αστείο με τα bounties του Chopper. Πιστεύω μάλιστα ότι ο Chopper δεν θα πάρει καν αυτό το bonus των 200 εκατομμυρίων που αναφέρω τόση ώρα. Όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής λοιπόν, τα bounties του Chopper ανέβαιναν κατά μόλις 50 berries κάθε φορά. Αλλά εφόσον πλέον δύο γιόνκος πέσανε, αυτό μπορεί να σημαίνει καλά νέα για τον Chopper. Θα γίνω πολύ αισιόδοξος λοιπόν και θα πω ότι το τεράστιο bounty που έχει θα διπλασιαστεί. Άρα πιστεύω ότι μετά το Wano, το bounty του Chopper θα φτάσει στα 200 berries. Το ξέρω ότι είναι τεράστιος αριθμός για τον Chopper, αλλά έτσι πιστεύω τι να κάνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη δεύτερη και τελευταία προς το παρόν γυναίκα του κρου, Γιαμάτο για σένα. Ήταν το υπονοούμενο. Η Ρόμπιν λοιπόν είναι το δεύτερο πιο επικίνδυνο άτομο για την παγκόσμια κυβέρνηση, μόλις λίγο πίσω από τον Λούφι. Έχουμε δει μάλιστα το πόσο μεγάλη αξία έχει σαν άτομο, καθώς όλα αυτά τα πολύ σημαντικά groups προσπαθούσαν να την πιάσουν. Είδαμε και τους CP0 αλλά και τη συμμαχία μεταξύ στους Beast Pirates και στην Big Mom να προσπαθούν να πιάσουν τη Ρόμπιν έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις της, κάτι που προφανώς κανένας δεν είχε καταφέρει μέχρι στιγμής. Οπότε όλα αυτά, συν την τεράστια εξέλιξη που έδειξε σε δύναμη, καθώς κέρδισε ένα μέλος στον Tobi Roppo και πιθανόν μπορεί να έκανε και Awaken το φρούτο της, πιστεύω ότι το bounty της θα ανέβει πάρα πολύ, συγκεκριμένα κατά 500 εκατομμύρια berries. Άρα κάνοντας την πρόσθεση, πιστεύω ότι το τελικό bounty της Robin μετά το Wano θα φτάσει στα 630 εκατομμύρια berries. Επόμενος λοιπόν είναι ο Frankie, ο οποίος επίσης κατάφερε να κερδίσει ένα μέλος στον Tobi Roppo, ένα γεγονός το οποίο πιστεύω ότι θα προσθέσει άλλα 250 εκατομμύρια berries στο τελικό του bounty, ένα ποσό το οποίο δυστυχώς δεν θα του είναι αρκετό έτσι ώστε να καταφέρει να ξεπεράσει το bounty του Θεού Shop. Κάτι που θέλω να δω όμως για κάποιο λόγο είναι αν η καινούργια φωτογραφία που θα έχει στο bounty του θα δείχνει το κανονικό του πρόσωπο ή θα συνεχιστεί να φαίνεται η φωτογραφία του General Frankie. Όπως και να έχει, το τελικό bounty μετά το Wano και τον Frankie πιστεύω ότι θα φτάσει στα 344 εκατομμύρια berries. Πρώτο τελευταίο στη λίστα μου είναι ο μουσικός του πληρώματος, ο Brook, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι πολύ σημαντικό μέχρι στιγμής. Ήταν μαζί με τη Robin όταν εκείνη κέρδισε την Black Maria, αλλά την άφησε να τελειώσει εκείνη τη μάχη όσο εκείνος είχε αναλάβει κάτι Minions. Δεν θα ξεχάσω όμως το ότι ήταν ο MVP του Whole Cake Island, ένα γεγονός που από μόνο του προφανώς και κάνει τον Brook να αξίζει ένα ακόμα μεγαλύτερο bounty. Μια ευκαιρία που από ό,τι φαίνεται την έχασε βέβαια δυστυχώς, αλλά πιστεύω πως αυτά τα 200 εκατομμύρια berries, τα οποία θα κάνουν το συνολικό του bounty αρκετά μεγάλο, θα κάνουν τα μάτια του να δακρύσουν από χαρά, ακόμα και άμα δεν έχει μάτια. Πιστεύω λοιπόν ότι το τελικό bounty του Brook μετά από το Wano θα φτάσει τα 283 εκατομμύρια berries. Τελευταίο όνομα στη λίστα μου λοιπόν είναι και το τελευταίο άτομο που έγινε μέλος του κρου, προφανώς και αναφέρομαι στον Τζίμπε, ο οποίος δυστυχώς άργησε να φτάσει στο Wano, αλλά παρόλα αυτά έχει καταφέρει αρκετά σημαντικά πράγματα,
Όχι μόνο κατάφερε να κερδίσει τον Χουσχού, ο οποίος προφανώς είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, αλλά κατάφερε κιόλας μαζί με τη βοήθεια του Ράιζο να σβήσει όλες τις φωτιές από το κάστρο. Αυτό σε συνδυασμό με το πόσο μεγάλη φήμη έχει επειδή είναι πρώην σε Τσίμπουκαϊ, πιστεύω ότι θα ανεβάσει το bounty του κατά 250 εκατομμύρια. Άρα πιστεύω πως το τελικό bounty του Τζίμπε μετά από το Wano θα φτάσει τα 688 εκατομμύρια μπέρις. Με την ιστορία του One Piece σιγά σιγά να φτάνει στο endgame, πιστεύω πως αυτές οι αυξήσεις στα bounties που θα δούμε μετά το arc του Wano θα είναι από τις τελευταίες όλης της ιστορίας του One Piece, καθώς ο Λούφι με το πλήρωμά του από εδώ και πέρα δεν θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να γυρίσουν τον κόσμο Τούμπα πριν φτάσουν στο Laugh Tale. Οπότε καθώς στους περισσότερους από εμάς αυτές οι στιγμές είναι οι αγαπημένες μας, καλό θα είναι να τις απολαύσουμε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να δείτε στα σχόλια το giveaway το οποίο τρέχει στο Instagram. Όπως και να έχει, άμα σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας!